Μαύρη μπορεί να χαρακτηριστεί η προηγούμενη Παρασκευή για 284.122.000 συνταξιούχου του Δημοσίου, οι οποίοι είδαν τι συντάξει του ψαλιδισμένε. Τριπλή ήταν η ψυχρολουσία που περίμενε στην τράπεζα του συνταξιούχου του Δημοσίου, που όταν είδαν τα χρήματα που πιστώθηκαν στου λογαριασμού του, εκτό του ΕΚΑΣ και του Επικορικού, έλειπε και ένα πολύ μεγάλο μέρο του μερίσματο. Οι συνταξιούχοι είδαν για ακόμη μια φορά να κόβεται το ΕΚΑΣ και ιδίω οι συνταξιούχοι, χαμηλά συνταξιούχοι, οι οποίοι παίρνουν αυτό το Δώμα. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η εφαρμογή αυτού του εκτρώματος του αντασφαλιστικού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε το Μάιο, το οποίο ήρθε να προσταθεί σε όλα τα προηγούμενα αντιασφαλιστικά νομοσχέδια και ήρθε να γκρεμίσει ότι είχε απομείνει όρθιο από τα προηγούμενα. Οι συνταξιούχοι βέβαια δεν θα σταματήσουν να βλέπουν τη σύνταξη τους να μειώνεται γιατί το επόμενο διάστημα θα έρθουν οι επικορικές, η μείωση των επικορικών συντάξεων που στόχος τους είναι βέβαια και η κατάργηση των επικορικών συντάξεων. Το νέο αυτό στη συ συντάξει με αποδοχέ έρχεται να αθρηστεί στα προηγούμενα με την αγανάκτηση των συνταξιούχων να είναι πλέον έκδηλη. Εμεί, σαν σωματεία συνταξιούχων σε συνεργασία και με τα άλλα του ΤΕΒΕ και του Δημοσίου. Το προηγούμενο διάστημα δώσαμε τη μάχη για να ενημερώσουμε τους συνταξιούχους, να οργανώσουμε τον αγώνα μας. Πραγματοποιήσαμε και συσκέψεις περιφερειακές, αλλά και περιφερειακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Κομωτινή. Άλλωστε, οι ομοσπονδίε των συνταξιούχων προχθές είχαν την πρώτη παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασία. Αυτό που μένει στου συνταξιούχου αλλά και στου εργαζόμενου, γιατί θα Υπάρχει συνέχεια σε όλο αυτό το ανταργατικό και αντισυνταξιοχικό. Νομοσχέδιο, θα πρέπει το μόνο πράγμα που έχουμε στα χέρια μα είναι η οργάνωση του αγώνα μα. Δεν μπορεί δηλαδή από εδώ και πέρα οι αγώνε να μην είναι μαζικοί, θα πρέπει να γίνουν ακόμη πιο μαζικοί, να έχουν στόχο την κατάργηση όλων αυτών των ασφαλιστικών νομοσχεδίων. Γιατί οι συνταξιούχοι, πέρα από τι μειώσει των συντάξεων, έχουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στην υγεία, όπου πρέπει να βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για τα φάρμακά του, αλλά και τη φοροκατοικίδα που έχει έρθει με το ίδιο νομοσχέδιο και δεν αφήνει τίποτα όρθιο.